Λίγο πριν τον ελληνικό τελικό της Eurovision, συναντήσαμε τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος μας μίλησε για τα υποψήφια τραγούδια και την απουσία του από τη βραδιά. Eurovision είναι το θέμα των ημερών. Πώς φάνηκαν φέτος τα τραγούδια? Κοίταξε, είναι ωραία γιατί έχουμε απ' όλα. Και ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επιλέξει αυτό που του αρέσει. Ποιο έχεις ξεχωρίσει? Κοίταξε, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Φέτος θα δούμε έναν ρεμπέτη με τους Κόζα Μόστρα. Πολύ ιδιαίτερο πράγμα και μένει στον κόσμο να αποφάσεις. Τζορτζίνα κιόλας, έχετε συνεργαστεί. Ναι, υπέροχη. Φωνάρα. Καταπληκτική φωνή, ναι. Αγγελική Λιάδη. Αυτή έχει ακούσει τα εξαμάξη, Σάκη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, γιατί πάει με ένα πολύ λαϊκό τραγούδι, Χίλιες και μια νύχτες, και το έχουν χαρακτηρίσει βλαχομπαρόκ και τούρκο τσιφτετέλη. Νομίζω είναι ένα κομμάτι ελληνικό, είναι ένα κομμάτι που αρέσει τον κόσμο και δεν καταλαβαίνω γιατί να δημιουργήσει αντιδράσεις. Γιατί να μην υπάρχει αυτό. Ο κόσμος θα αποφασίσει αυτό που του κάνει. Θα σου πω για την αδυναμία σου. Μιλάμε για πολύ όμορφη γυναίκα. Και. Εσύ. Πολύ καταπληκτική, ναι. Είναι πολύ ωραία. Φέτος, δεν θα σε δούμε στον ελληνικό τελικό. Δεν προλαβαίνεις λόγω Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά θέλω να του στείλω την αγάπη μου και τις ευχές μου. Και θέλω να. Θα ήθελα όλα τα παιδιά να είναι στην καλύτερη τους φόρμα και να δώσω το καλύτερο σε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν όλοι να πάνε πάρα πολύ στην Eurovision και, και πρέπει να θέλουν γιατί είναι συγκλονιστική εμπειρία. Οπότε του εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Ξαναπήγαινε. Κοίταξε, είναι πραγματικά υπέροχο να πηγαίνει στην Eurovision. Εγώ το έχω κάνει δύο φορές, νομίζω ότι πρέπει να πάνε και άλλα παιδιά. Ο Σάκης Ρουβάς αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, όπου την Παρασκευή το βράδυ έχει πρεμιέρα με τον Νίνο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Πάνω στη κουβέντα, πάρα λίγο να χάσει το αεροπλάνο. Αν προλάβουμε το αεροπλάνο, έτσι. Πάντα είναι πολύ όμορφα να ξαναβρίσκομαι με τους ανθρώπους που με αγαπάνε και περνάμε καλά μαζί. Και στη Θεσσαλονίκη περνάμε πάντα καλά. Ξέρω ότι ο Νίνο είναι μεγάλο θαυμαστή σου. Και εγώ θέλω να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολύ και ανυπομονώ γιατί είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο εκρηκτικό δίδυμο πάνω στη Θεσσαλονίκη.